κρεβάτα. Ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσει να ξεσπιτώσουν τη λαϊκή οικογένεια. Και γι' αυτό χρειάζεται να απλωθούμε ακόμα περισσότερο, να έρχονται περισσότεροι άνθρωποι. Είναι λυπηρό αυτό που λέτε βεβαίως, κυρία Χαραλαμπίδου, διότι είναι σαν να λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα έχουμε επεισόδια. Μα και... θα έχουμε επεισόδια, είναι μαθηματικά βέβαιο. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δέχθηκε την απέτηση των δανειστών και έκανε υλοποιή τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, κόντρα στη μεγάλη θέληση των συμβολιογράφων για να μην γίνονται. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να βγάζει στο σφυρί ακόμα και πάνω από 500 ευρώ, αν χρωστάει κάποιος είτε στο ασφαλιστικό του ταμείο είτε στην εφορία, δυστυχώς αυτές τις εικόνες και τις εικόνες των εξώσεων θα τις δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χαραλαμπίδου. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα στο δελτίο μας. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο